σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση. Σήμερα πλέον 5η, 30 Ιανουαρίου. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 30 Ιανουαρίου. Σήμερα είναι των Τριώριων Ιεραρχών. Τα παιδιά δεν έχουν σχολείο. Αποκλείεται να ξυπνήσουν να μας δουν. Είμαστε η πρώτη ανάρτηση και ξεκινήσαμε και θα είμαστε εδώ πέρα και μέχρι τις 9 να δούμε όλα τα θέματα που απασχολούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή επικαιρότητα. Είμαι η Έλενα και θα σας κρατάω παρέα μέχρι και τις 9. Να πούμε πως σήμερα γιορτάζει ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Μαύρος και η Μαυρέτα. Περίεργα ονόματα τα δύο τελευταία, δεν τα έχω συναντήσει ποτέ. Όπως είπαμε, σήμερα είναι των Τριών Ιεραρχών. Να πούμε λίγο για αυτή τη γιορτή. Κάθε χρόνο λοιπόν σαν σήμερα η Χριστιανική Εκκλησία τιμά από κοινού τους τρεις μεγάλους πατέρες και οικουμενικούς, με συγχωρείτε, δασκάλους, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Να πούμε πως στην Ελλάδα τιμώνται ως προστάτες της εκπαίδευσης και των γραμμάτων. Γι' αυτό και το λόγο τα παιδιά σήμερα δεν έχουν σχολείο. Θυμάμαι όταν πήγαινα σχολείο αυτή η μέρα, την περιμέναμε με πάρα πολύ αγωνία. Και σήμερα Πέμπτη τους τα χαλάει, νομίζω. Γιατί αν είχε πέσει Παρασκευή, θα είχαν τρίμερο. Τώρα Πέμπτη κάθονται, επαναπαύονται λίγο, μετά πρέπει αύριο πάλι να σηκωθούν. Αυτά λοιπόν, έτσι ξέρετε, λίγα λογάκια. Και να πάμε λίγο να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του 2014, του Ιανουαρίου. Θα δούμε τα γεγονότα γενικότερα του Ιανουαρίου της τελευταίας ημέρας, όχι του 2014. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις 30 Ιανουαρίου του 1595. Το αριστούργημα του William Shakespeare, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο. Το 1823 βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Τίνου μετά το όραμα της μοναχής Πελαγίας. Το 1827, έπειτα από 5 επιθέσεις εναντίον της Καστέλα στον Πειραιά, οι τουρκικές δυνάμεις υπό τον Κιουταχή εξαναγκάζονται σε υποχώρηση. Ο Μακρυγιάννης και οι άνδρες του τους καταδιώκουν με αποτέλεσμα να αφήσουν στο πεδίο της μάχης πάνω από 300 νεκρούς. Οι ελληνικές απώλειες ανέρχονται σε 60 πεσόντες. Το 1911 πραγματοποιείται στην Κούβα η πρώτη σε όλο τον κόσμο διάσωση επιβάτη αεροπλάνου από πλοίο. Το 1911 επίσης ιδρύεται στην Αμόχωστο το αθλητικό σωματείο της Ανόρθωσης η κυρία του Κυπριακού ποδοσφαίρου αλλιώς. Είναι σαν την κυρία, δεν λέγεται και Manchester United. Η Manchester είναι ή η Liverpool. Ποια λένε κυρία? Πολλές κυρίες. Και τέλος, το 1945 το σοβιετικό υποβρύχιο τορπιλίζει και βυθίζει στα νυχτά του Ντάντσιχ το γερμανικό πλοίο Wilhelm Gustloff. Με συνέπεια να βρουν το θάνατο περίπου 8.000 Γερμανοί επαναπατριζόμενοι. Το επεισόδιο αυτό ενέπνευσε τον νομπελίστα γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς στο μυθιστόρημά του «Σαν τον Κάβουρα». Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα. Και να δούμε και τις σημαντικότερες γεννήσεις, προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα, μερικές από αυτές τουλάχιστον. Το 1882 γεννήθηκε ο Φράγκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ, ο 32ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο μοναδικός που εξελέγει 4 φορές στο αξίωμα αυτό. Να πούμε πως πέθανε στις 12 Τετάρτου του 1945. Το 1927 γεννήθηκε ο Ούλοφ Πάλμε, ο Σουηδός πολιτικός. Διετέλεσε 2 φορές πρωθυπουργός της χώρας του, προτού δολοφονηθεί το 1986. Και το 1976 γεννήθηκε ο Άντριου Μιλωνάκης, ο Ελληνοαμερικανός κομικός με δική του εκπομπή στο MTV. Έχει το The Andy Milonakis Show. Ναι. Αυτές λοιπόν ήταν και οι προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Να δούμε και ποιες είναι οι προσωπικότητες που άφησαν τελευταία τους πνοή σαν σήμερα, ξεκινώντας με το 1951, όταν πέθανε ο Φέρντιναντ Πόρσε. Ο Αυστριακός, όπως καταλαβαίνετε για ποιον μιλάμε, ο Αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου. Αυτό δεν το ήξερα για την ακρίβεια. Νόμιζα πως ο Πόρσε έχει φτιάξει μόνο το Πόρσε, όχι και το σκαραβαίο. Δεν πειράζει, τα μαθαίνουμε αυτά. Το 1958 πέθανε ο Έρνεστ Χάινκελ, ο γερμανός μηχανικός που κατασκεύασε το πρώτο αεριοθούμενο αεροσκάφος με την κωδική ονομασία ΙΤΑ-Ε-178.
Και τέλος το 2007, σαν σήμερα, πέθανε ο μεγάλος ηθοποιός Νίκος Κούρκουλος, ο οποίος διατέλεσε και διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα, οι σημαντικότερες προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί και που έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Και στο σημείο αυτό, νομίζω, Ανής, ήρθε η ώρα να πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Μπλόκο για χρέη, λοιπόν, στις γονικές παροχές. Δεν μπορούν να μεταβιβάσουν ακόμη και όσοι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Υποθήκη ακινήτου ζητάει εφορία αν υπάρχουν οφειλές που έχουν ρυθμιστεί. Νομοσχέδιο, νέο μοντέλο οργάνωσης για την αστυνομία. Αρνησιδικία, εκπέμπουν SOS οι δικαστές για την απονομή δικαιοσύνης. 900 εκατομμύρια, ομολογιακό δάνειο μαμούθ για ελληνική εταιρεία στην Πολωνία. Ομπάμα, Μέρκελ, ένα κλικ αριστερά. Ο Λεβέντης, Τουρκοκύπριος, υποψήφιος βουλευτής. Ολυμπιακός, ο Μήτρογλου έφυγε, η Γκρίνια επέστρεψε. Πάμε στην εφημερίδα Το Έθνος. Ανατροπές στο ΕΦΑΠΑΞ. Ελπίδες για αναδρομικά έως 20.000 ευρώ για τους απόστρατους. Περικοπές έως 35% στους τραπεζοϋπάλληλους. Στην Κεφαλονιά, ανησυχία για τα γειτονικά ρήγματα. Ενώ το δόγμα της Μέρκελ, η Γερμανία θα είναι ισχυρή όσο η Ευρώπη θα είναι ισχυρή. Αυτοδιοικητικές εκλογές. Κίνημα απροθύμων στο ΣΥΡΙΖΑ. Αύξηση 30% χρυσές δουλειές για σωματοφύλακες. Ομιλία Γιαννίτση, κεντροαριστερά, πάει Βρυξέλλες. Ενώ πλούσια κοιτάσματα σε 5 περιοχές. Η έκθεση των Νορβηγών και τα πετρέλαια στο Ιόνιο. Στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Έμφραγμα στη δικαιοσύνη. Άνω του 1 εκατομμυρίου οι εκκρεμείς υποθέσεις. 7 δις απώλειες για το δημόσιο. Ο Χρυσός και τα πρόσωπα της διαφθοράς στην Τουρκία. Αλλαγές εκβάθρων στην ελληνική αστυνομία. Διπλός στόχος, η βελτίωση της αστυνόμευσης και η εξοικονόμηση πόρων. Ανέτοιμος στην Ευρώπη ο κύριος Τσίπρας, βολές του Ότμαρ Κάρας. Ενώ η χαμένη μάχη είναι το σχόλιο του Κώστα Ιορδανίδη και ανάδειξη αρχαιοτήτων κάτω-κάτω δεξιά. Στην εφημερίδα Η Δημοκρατία, συνταγή χάου στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί θα μας σώσουν. Κλείνει συμφωνία με τον Φώτη Κουβέλη, με κουμπάρο τον Κώστα Λαλιώτη. Ο Κάρας κάρφωσε τον Τσίπρα ότι στο Στρασβούργο δεν είπε κουβέντα κατά της Τρόικας. Ενώ ο κύριος Κοτάκης, κύριος Μανώλης Κοτάκης, ο Αλέξης δεν βρήκε τον δρόμο και το νησί των Ρίχτερ. Το όνειδος των ημείων και η χαμένη αξιοπρέπεια, 18 χρόνια από τη νύχτα της ντροπής. Τριπλή ελληνική αστυνομία με έναν υπεραρχηγό. Μπαμπάδες και γη, καθηγητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μπουλντόζες τα αυθαίρετα των Ρωμά, ενώ ανταλλαγή γης με συνεταιρισμούς που δεν χτίζουν. Τα πάνω κάτω στην παραλία των ονείρων και αυτοψία στην πληγωμένη Κεφαλονιά. Ενώ 440.000 θέσεις εργασίας ανακοίνωσε ο Αντώνης Σαμαράς. Σχολές ΟΑΕΔ για σερβιτόρους στη Γερμανία. Μόνο για αποφύτους λυκείου και τα μαθήματα θα γίνονται στα αγγλικά. Στην εφημερίδα των συντακτών, τσιμέντο στα δάση. Με προεκλογικές ρυθμίσεις θυσιάζουν το περιβάλλον για την ιδιωτική δόμηση. Νομοσχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση να τρέπει την προστασία δασικών εκτάσεων. Αλλάζουν όλα στην πολεοδόμηση, σε νησιά, οικοδομικούς συνεταιρισμούς και άλλα. Η τρομοκρατία των πληστηριασμών και τα κόκκινα δάνεια, ενώ επιχείρηση κατεδάφισης μπουλντόζει στο Μενίδη. Κεφαλονιά, γκεστάρο Αντώνης Σαμαράς, ενώ γονικές παροχές και ρύθμιση και υποθήκη. Τρόικα ρεπόρτ, Κάρας κατά ΣΥΡΙΖΑ. Νουδού, Πασόκ, προεκλογικοί διαγωνισμοί. Δημοτικές ΣΥΡΙΖΑ, γρίφος υποψήφινο. Ο Νίκος Δένδιας, ελληνική αστυνομία όπως FBI. Ομπάμα, δώσ' τα όλα. Πάμε και στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Όλο το σχέδιο για 440.000 θέσεις απασχόλησης. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα της επόμενης διετίας. Ειδικές δράσεις για νέους έως 29 ετών, επιχορήγηση επιχειρήσεων για ανέργους 30 έως 66 ετών και θέσεις κοινοφελούς εργασίας για νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενο. Αντώνη Σαμαράς, ξέρω ότι η κοινωνία έχει πολλές πληγές. Απαιτούνται παρεμβάσεις, πολλαπλασιάζουμε τις προσπάθειές μας. Ευρωεξεταστική. Ο Τσίπρας δεν έκανε κριτική στην Τρόικα. Μπλόκο στις γονικές παροχές για όσους έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές στην εφορία. Με 15 εκατομμύρια στο Λονδίνο, ο Superstar 0-0 με ατρόμητο στο κύπελο. Φούλαμο Μήτρογλου, άσφερος ο θρύλος.
από στολή του ελεύθερου τύπου στην Κεφαλονιά, όλη η Ελλάδα δίπλα στους Κεφαλονίτες. Μήνυμα στήριξης από τον Πρωθυπουργό. Ενώ νέοι αγρότες στα μυστικά για να εξασφαλίσετε επιδότηση. Πάμε και στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία. Καυγαδίζουν για τα ρουσφέτια τους. Οι εταίροι της κυβέρνησης με το φόβο της κάλπης. Πώς θα χτίσουν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, μετακομίζουν στην περιφέρεια ή δίνουν 60% στο κράτος. Για μεταβιβάσεις ή πληρώνεις την εφορία ή υποθηκεύεις το ακίνητό σου, ενώ κλειστές στρόφιγγες, δάνεια ακριβά με το σταγονόμετρο. Με συγχωρείτε. Έπιασε η Άγγελα Μέρκελ, όπως φαίνεται, σοσιαλδημοκρατικό δεκανή και ακόμα με τις πατερίτσες. Έλεγκτες τρόικα, σαν αψεφωτιές, ο Κάρας πειρά από ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχή Ρίχτερ, το πλοίο των σεισμοπλήκτων στην Κεφαλονιά. Πρωτοποριακή, νέα τεχνική δημιουργίας βλαστοκυτάρων, ενώ Ολυμπιακός, Νέλσον Βαλντές, ο Αντιμήτρογλου. Πάμε και στην εφημερίδα, είναι αυτεμπορική. Με νέο σχέδιο χρήσεων γης κατά κρατικής αυθαιρεσίας. Δήμοι και πολεοδομία θα πάψουν να διατυπώνουν επιμερούς ερμηνείες. Απέχει έξοδος από την ύφεση, σύμφωνα με το ΕΒΕΑ. Και Μισελ Μπαρνιέ, πρόταση περιορισμού της έκθεσης των τραπεζών σε τοποθετήσεις αυξημένου κινδύνου. Φραγμός στο υψηλό επενδυτικό ρίσκο. Ενώ η Federal Reserve πιο σφιχτή. Οι υδρογονάνθρα και σύντομα τα δεδομένα των ερευνών είναι λιγότερα δάνεια και τον Δεκέμβριο. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, προγράμματα ανακύκλωσης και εκμετάλλευση των ανέργων. Εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το Υπουργείο Εργασίας. Έτσι θα στηρίξουν την καπιταλιστική ανάκαμψη οι κυβερνήσεις αστικής διαχείρισης. Ταξικά σωματεία φορείς του κινήματος. Λαλητήρια για την υγεία στις 4 Φλεβάρι. Αλέκα Παπαρίγα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα μονοπόλια να κάνουν κουμάντο, δεν έχει ελπίδες ο λαός. Δημήτρης Κουτσούμπας, να δοθεί προτεραιότητα στις ανάγκες των κατοίκων της Κεφαλονιάς. Ενώ απέρριψε η κυβέρνηση τα αιτήματα των αγροτών. Συλλαλητήριο στην Αγκρότικα το Σάββατο 1 Φλεβάρι. Πάμε και στην εφημερίδα Η Αυγή. Αναδιάρθρωση χρέους ή λιτότητα για δεκαετίες. Επιτροπή Ευρωκοινοβουλίου για Τρόικα και Μνημόνιο. Στην Ευρώπη υπάρχει η αίσθηση ότι οι προτάσεις της Τρόικας δεν οδήγησαν πουθενά. Η Ελλάδα έδρασε με το πιστόλι στον Κρόταφο. Αλέξης Τσίπρας, εξεταστική για το μνημόνιο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ σε 24 λεπτά έλυσε τα προβλήματα της ανεργίας ο Αντώνης Σαμαράς. Και επίσης με άδεια χέρια στην Κεφαλονιά ο Σαμαράς. Το κόκκινο δίνει φωνή και στη Θεσσαλονίκη, ενώ βυζαντινές αρχαιότητες στο μετρό Θεσσαλονίκης. Πάμε και στην εφημερίδα Ημερησία. Ανταλλαγή γης για πολεοδόμηση. Ξεμπλοκάρουν 550 οικοδομικοί συνεταιρισμοί. Δημιουργούνται ζώνες υποδοχής σε όλη την Ελλάδα εκτός από 8 περιοχές. Οι ανταλλαγές γης θα γίνονται κοντά σε μικρούς οικισμούς. Θα επιτρέπεται μόνο η κατασκευή κατοικίας. Ενδείξεις για εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Πρόσκληση σε ξένους για αξιοποίηση των ελληνικών πετρελαίων. Κλιμάκιο του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα. Μόνη βιώσιμη λύση για την Ελλάδα το κούρεμα του χρέους. Συνολικές επιδοτήσεις 1,5 δις από κοινοτικούς πόρους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Διετές πρόγραμμα για 440.000 θέσεις εργασίας. Ειδικές δράσεις για την κατάρτιση και την απασχόληση νέων. Ενώ κίνδυνος από την Τουρκία αναδυόμενη απειλή για τις διεθνείς αγορές. Η ΔΟΗ θα υπολογίζει τον φόρο υπεραξίας ακινήτων. Αναγκαστική λύση μετά την άρνηση των συμβολαιογράφων. Στην οικονομική εφημερίδα το κέρδος με ομόλογο έως 3 δις ευρώ η πιλωτική έξοδος στις αγορές. Ποιες εισηγήσεις εξετάζει προσεκτικά η κυβέρνηση και με παράλληλη διακοπή των εκδόσεων εν τόκων γραμματείων. Ο σχεδιασμός μετά τον Απρίλιο, οι οριστικές αποφάσεις για το δημόσιο χρέος. Άτολμο το σχέδιο Μπαρνιέ για τις μεγάλες τράπεζες, σημεία απαγόρευση των μεγάλων ρίσκων. Ενώ η Άγγελα Μέρκελ, η Γερμανία τακτοποίησε τα του οίκου της. Αυξήθηκαν οι καταθέσεις, αλλά μειώθηκαν τα δάνεια. Κλειστές εξακολουθούν να είναι οι στρόφιγγες των τραπεζών. Και πάμε και στην εφημερίδα Το Ποντίκι, σενάρια απελπισίας. Κυβέρνηση, Γερμανοί και οικονομικά συμφέροντα αναζητούν χαλινάρι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βιάζονται να κλείσουν το νέο μνημόνιο και τις μεγάλες business πριν από τις εκλογές. Βλέπουμε από κάτω και καλά ένα διάλογο του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά. Φαίνεται πως ο Αντώνης Σαμαράς λέει: Θες να κάνουμε έναν μεγάλο συνασπισμό και να είμαι εγώ η συνιστόσα σου. Το άλλο με τον Τωτό και τη Μέρκελ, το ξέρεις, απαντά ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα Δημοκρατία λοιπόν, φωτιά στα μπατζάκια τους για τον Δήμο Αθηναίων.
ΣΥΡΙΖΑ, μεταμπεδίων τα ψηφοδέλτια, ποια ονόματα συζητιούνται. Ελληνοτουρκικά, τώρα πληρώνουμε τα σπασμένα των μνημείων. Ενωτρομοκρατία, 30 χρόνια ψέματα και προπαγάνδα τη Νουδούλα. Στην εφημερίδα η Εσπρέσο, κλείνουμε με την εφημερίδα η Εσπρέσο. Πόλεμο στα δικαστήρια, 3 χρόνια μετά το ήρεμο συνενετικό διαζύγιο. Χαμός με Λάτσιο Μενεγάκη. 1.626.438 ευρώ ζητάει ο πρώην από την Ελένη. Ο Κοντομινά στο πλευρό της, τα άκρα με αγωγή για την περιουσία που αποκτήθηκε κατά τον έγκαμο βίο τους. Ο Πελαργός φέρνει κι άλλο μπουμπουκάκι. Ο Γολγοθάς της Ασπασίας του Άργους, ενώ το δικό του κανάλι στείνει ο Γρηγόρης. Ο Ματιάμπα όταν ήταν πιτσιρικάς και κεφαλονιά, ο Μύρτος σκόπηκε στα δύο. Τα λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών μας εφημερίδων, ξεκινώντας με την εφημερίδα Sport Day. Ποιότητα λοιπόν. Πέρες, ο Νέλσον Βαλντές έφτασε στην Αθήνα και ο Μίτσελ τον προϋπάντησε πλέκοντας του εγκόμιο. Περήφανος που ήρθε στον Ολυμπιακό. Θα σας αρέσει ο τρόπος που παίζει, έχει εμπειρία και ποιότητα, δήλωσε ο coach για τον Παραγουανό Κανονιέρη. Στην Αγγλία ο Μίτρογλου υπογράφει στη Φούλαμ. Ο ΠΑΟΚ δαγκώνει εδώ να μείνεις για τον Νάτχο που συμφώνησε για 6 μήνες στον Δικέφαλο και ο Παναθηναϊκός με Ολυμπιακό Βόλου 4-0 για πλάκα. Τον μπλόκαρε ο Σιφάκης και οργανωμένη άμυνα του Αμτρομήτου κράτησαν άσφαιρο τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Στην εφημερίδα Goal News, killer, ο Μίτρογλου έφυγε, ο νέος εκτελεστής του Ολυμπιακού είναι εδώ. Έφτασε στην Αθήνα αργά χθες βράδυ ο Νέλσον Βαλντές και δήλωσε ανυπόμονος να αγωνιστεί σε μία ομάδα που έχει μάθει να κερδίζει τίτλους. Ντέρμπι Πέρες και τρέχω. Για τη θέση του Βάη στο Λονδίνο, ο Μίτρογλου υπογράφει σήμερα στη Φούλαμ. Η βόμβα Νάτχο έχει και συνέχεια. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Αργεντινός κεντρικός αμυντικός Χουάν Ινσαουράλντε. Γυαλίζει το μάτι του σε διαρκές λιμιτά που ο Παναθηναϊκός διέλυσε με 4-0 τον Ολυμπιακό Βόλου. Ατρόμητε τρελαίνομαι και τα κοπέλια τραγουδάνε ακόμη. Στην εφημερίδα το Φως των Σπορ. Ανοιχτοί λογαριασμοί για Ολυμπιακό και Ατρόμητο. Στην Αθήνα ο Βαλντές. Μίτσελ, θέλουμε να συγχαρούμε τον Μίτρογλου για τη μεταγραφή του και να τον ευχαριστήσουμε για τα όσα πρόσφερε. Στα 15 λοιπόν έκλεισε η μεταγραφή του Μίτρογλου ενώ ανατροπή στο αριστερά. Ανακοινώθηκε επισήμως η πόλη του Τζιμπούρ, η Φούλαμ στη ζώνη του υποβιβασμού. Γερά για το 3-2 ενώ βήμα πρόκρισης ο Όφη. Στην εφημερίδα η Πράσινη, Ταύρη για κούπα. Είδαν κόκκινο και αφηνίασαν με μαέστρο τον Κατοστάρη Ζέκα, ισοπαίδασαν τον Ολυμπιακό Βόλου και τον Κουκουλάκη που έκλεψε 2 πέναλτι από τους Πρασίνους. Πάμε και στην εφημερίδα η ώρα των σπορ, τρελάθηκαν με κριτικό. Σούπερ εμφάνιση ο Τζανετόπουλος ενώ ο Αλεξίου μόνο με κόσμο θα αγωνιστούμε. Η Δήμητρα Γιακουμή μιλά στην ώρα για τον ντέρμπι της Δευτέρας με τον ΠΑΟ. Από την ερχόμενη Τρίτη στην ώρα ο Κώστας Πιάτσικας σε ρόλο πληροφοριοδότη. Κάθε μέρα ο κορυφαίος ρεπόρτερ ζουμάρει στα άδεια των ομάδων της Super League και όχι μόνο. Στην εφημερίδα πρωταθλητής σε όλα. Κάποιοι χτυπούν τον Ολυμπιακό ΟΜΑ. Όργια και πάλι. Ιδού η καθαρή ανατροπή του Ολαϊτάν. 0-0 με ατρόπιτο στη ρεβάνς θα νικήσει και τους διαιτητές. Φωνικό δίδυμο, ήρθε ο Νέλσον Βαλντές, ακολουθεί ο Πέρες, έκλεισε τα 15 εκατομμύρια, στην Αγγλία ο Μίτροκλου. Στην εφημερίδα η Γάτα, 5 σούπερ αποδόσεις, μικρό κουπόν που μπορεί να δώσει μεγάλα κέρδη. Δυνατή τριάδα στη βασική πρόταση, ενώ πάνω αριστερά γιατί προτίμησε τον Βαλντές ο Ισπανός. Ο Μίτσελ έριξε πόρτα στον Μπερμπατόφ, το πράσινο φως του Μάρτιν Γιόλ. Ενώ ετοιμάζουν ψώνια από ΑΕΚ, παίρνουν μηνύματα από Super Link. Γκάζια Σούλη σε Αγκάνθο και αλλιώς τα υπολόγιζε ο Σπανός, ο Σιφάκης φρενάρει τον Αντικαραγκούνη. Στην εφημερίδα Live Sport, ο Βαλντές είναι εδώ. Ενώ Σύφουνας για τελικό επίθεση φωτιά μπορούσε και 8-0 ο Παναθηναϊκός έναντι του Ολυμπιακού Βόλου. Κορυφαίοι ο Κατοστάρης Ζέκα και Λαγός. Και τέλος στην εφημερίδα ο Γαύρος. Ξύλο και απειλές, τα μηνύματα πιάνουν τόπο φαίνεται. Βαλντές και Πέρες θα δώσουν άλλη πνοή. Ήρθε ο πρώτος και πιάνει δουλειά. Ακολουθεί και ο δεύτερος σήμερα και τώρα πάμε δυνατά.
Πήγε Λονδίνο ο Κώστας Μήτρογλου, συμφωνία με Φούλαμ, η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της και υπογράφει. Ο συντάκτης του Γράβρου, Νίκος Κότσης, υποδέχτηκε τον Παραγουανό επιθετικό. Είναι δημόσιο χρήμα, μετά τον Τέρενς Κουίκ, ερώτημα για τη δωρεάν στη FIBA κατέθεσε και ο Ανδρέας Λοβέρδος. Μόνο ο Γάβρος σας είχε αποκαλύψει ότι ο θρύλος κινείται για Βαλντές και Πέρες. Πνίξτε τη Μάλαγα. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών μας εφημερίδων και νομίζω ότι κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε πολύ σύντομα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε απουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Σας σήμερα και πάλι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Είμαστε εδώ για μία ώρα ακόμη για να σας ενημερώσουμε για όλα τα θέματα που πρέπει να γνωρίζετε στο ξεκίνημα της δικής σας ημέρας. Και επειδή θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή στην εκπομπή, μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο 211-55-55-500 με αστική χρέωση. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoomla.gr. Καθώς να μας βρείτε και στο Facebook, όπως και στο Twitter, με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Και να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί, μέχρι και αυτή τη στιγμή, η ηλεκτρονική εφημερίδα Zoomla.gr. Ξεκινάμε το πρώτο πρωτοσέλιδο. Αγγίζουν το μαύρο χρυσό. Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία σεισμικών δεδομένων σε Δυτική Ελλάδα και Νότια Κρήτη από την PGS. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο, η κατάρα του Δούνου Του μετανάστευσε λόγω ανεργίας σε τρεις χώρες και κατέληξε άστεγος στην πλατεία Βικτωρίας. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο, το αφεντικό της Samsung στην Αθήνα. Ποιος είναι ο επικεφαλής του νοτιοκορεάτικου κολοσσού που θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό? Στο τέταρτο πρωτοσέλιδο, κατεδαφίσεις και λιποθυμίες, παρουσία των ΜΑΤ, συνεργεία του Δήμου, γκρέμισαν αυθαίρετα σπίτια στο Μενίδη. Στο πέμπτο πρωτοσέλιδο, τρεις μέρες διορία, βαριές καμπάνες για όσους δεν τακτοποιήσουν έως την Παρασκευή τις φορολογικές τους εκκρεμότητες. Ενώ στο έβδομο πρωτοσέλιδο έχει πραγματοποιηθεί αντισεισμικός έλεγχος μόλις το 15% των κτισμάτων τα τελευταία 13 χρόνια, κίνδυνο στα δημόσια κτίρια. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι και αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα Zoomla.gr. Και να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα, μιας και μπαρούτι μυρίζει στην περιοχή του Μενιδίου, στη δική μου περιοχή δηλαδή, όπου χθες το πρωί συνεργεία του Δήμου με παρουσία εισαγγελέα έσπευσαν με μπουλντόζους προκειμένου να γκρεμίσουν
να κατεδαφίσουν αυθαίρετες κατοικίες. Ανάστατοι οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κτισμάτων παρακολούθησαν τις περιουσίες τους να καταραίουν σαν χάρτινη πύργη, ενώ δεν έλειψαν και περιστατικά λιποθυμιών. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που βρισκόταν μπροστά από το υποκατεδάφιση σπίτι της σε κατάσταση αμόκ φώναζε προς τους υπαλλήλους του Δήμου. «Δεν πρόκειται να φύγω από εδώ. Δεν το κουνάω από εδώ». Οι κατεδαφίσεις θα συνεχίστηκαν με την παρουσία των δυνάμεων ΜΑΤ να είναι ιδιαίτερα έντονη. Ήδη μέχρι και το απόγευμα κατεδαφίστηκαν πλήθος σπιτιών με τα συνεργεία, όπως είπαμε, συνοδευόμενα από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Έφτασαν επί της οδού Κύπρου πλησίων του σιδηροδρομικού σταθμού Αχαρνών λίγο μετά τις 8.30. Οι κάτοικοι ήταν ενήμεροι για την ημέρα κατεδάφισης, να πούμε, ενώ παρόμοιο ήταν το σκηνικό προμηνών και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 2013, όταν τα συνεργεία προχώρησαν και πάλι σε κατεδαφίσεις αυθαιρέτων. Τότε οι κάτοικοι της περιοχής ξεσηκώθηκαν, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και έστησαν οδοφράγματα. Ας πάμε όμως να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις κατοίκων. Σας είπα να πάτε κάπου αλλού να μείνετε. Όχι, μας πουθενά δεν μας είπε. Ούτε χρήματα δεν μας είπε. Ούτε χρήματα δεν μας είπε. Πώς θα βγάλουμε. Έχω κι άλλο, Περιμένω κι άλλο. Άμα γεννηθεί αυτό που θα το βάλω. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι τα δικά μας σπίτια είναι εδώ και 90 χρόνια. Μετά από 90 χρόνια ο Δήμαρχος θα θυμηθεί ότι είναι αφέρτρα τα σπίτια. Το μισό μενίδι είναι αφέρτρο, γιατί δεν πάει να το κρεμίσει. Και ήρθαμε για τα δικά μας να κρεμίσει. Σας είπα που θα πάτε να μείνετε. Δεν μας έχει πει τίποτα. Εγώ έχω δύο πιτσίρια, πού θα πάω απόψε να κοιμηθώ. Για πες μας, δώσ' μου μια συμβουλή. Το δικό σπίτι ποιο είναι. Εδώ δίπλα ήταν, το κρεμίσαμε. Πες μου, πού να πάω να κοιμηθώ εγώ απόψε με δύο πιτσίρια. Θα μείνω τώρα στον δρόμο να πάω να κοιμηθώ. Το μισό μενίδι είναι αφαίρετρο. Όλο το μενίδι αφαίρετρο είναι. Γιατί δεν πάω να το κρεμίσει και έρθει μόνο στα δικά μας να κρεμίσει. Τι φταίει, τι πιστεύετε, γιατί. Δεν το ξέρουμε αυτό, ο Δήμαρχος το ξέρει αυτό. Τι πιστεύει. Είναι κάποια απάντηση ότι ναι, ο οποίο το κρέμισα. Πάρτε. Τι σας απάντησα, Τίποτα δεν μας έχει κάνει, τίποτα δεν μας έχει δώσει απάντηση. Κοιμάμαι στο ένα σπίτι, κοιμάμαι στο άλλο σπίτι, κοιμάμαι στα μάξι. Πάντως μην είναι με πρόβλημα αναπνευστικό. Εσείς που μένατε σε αυτό. Εγώ το έχουν κρεμίσει αυτό. Α, είναι από εκεί που κρεμίσει. Ναι. Αλλά τρεις μήνες δεν μας έχει δώσει καμία απάντηση. Να μας πει ναι, εγώ τα κρέμισα. Εδώ τα παιδάκι. Και θα πάτε που θέλω να σας είπα να μείνετε καπαλού σε άλλη περιοχή. Αν είναι δυνατόν. Γιατί δεν μπορούσε κάπου να καλύψει τόσο παιδιά που πάνε σχολείο για να έχουν μια άνεση να διαβάσουν, να κάνουν. Μπαίνει μέσα, κρεμάει, δεν τον νοιάζει. Γιατί. Παράνομα είναι. Τα κρέμισε. Και εδώ, άμα πάει απέναντι, παράνομα είναι. Τα κρέμισε. Τον έλεξε αυτό είναι κάποιος, όχι. Ακούσαμε λοιπόν και τις δηλώσεις κάποιων αγανακτισμένων κατοίκων Ρωμά. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στα πρόστιμα φωτιά.
στα οποία θα κληθείτε να καταβάλλετε όσοι από εσάς δεν έχετε ανταποκριθεί εγκαίρως στις φορολογικές σας υποχρεώσεις αρχής γενομένης από την 1η Φεβρουαρίου. Έως την Παρασκευή λοιπόν 31 Ιανουαρίου, αλλά κάναμε λάθος, έχει ακόμα μία ημέρα ο Ιανουάριος, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες καλούνται να αποπληρώσουν σειρά φόρων και συγκεκριμένα. Το χαράτσι των ακινήτων για το 2012 που αφορά σε 1,6 εκατομμύρια ακίνητα και από το οποίο το Υπουργείο προσμένει να προσκομίσει έσοδα, να αποκομίσει μάλλον έσοδα 400 εκατομμυρίων ευρώ. Τα ειδοποιητήρια για το χαράτσι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Taxisnet και στην επιλογή ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου. Επίσης, τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί για συνολικά 95.000 οχήματα. Φόρο, τον φόρο ακίνητης περιουσίας για τα έτη 11 και 12 και τον ΦΑΠ του 13, είναι η τέταρτη δόση. Τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης αφορά 7.000 φορολογουμένους που διαθέτουν γιοταχή άνω των 1.929 κυβικών, αεροσκάφη και πισίνας. Σε περίπτωση λοιπόν που οι υπόχρεοι δεν ανταποκριθούν εγκαίρως στην αποπληρωμή των οφειλωμένων, πέραν του κινδύνου κατασχέσεων, αντιμετωπίζουν και τα νέα πρόστιμα που κάνουν πρεμιέρα την 1η Φεβρουαρίου και διαμορφώνονται ως εξής. 0,7% τόκος για κάθε μήνα καθυστέρησης, 10% πρόστιμο για καθυστέρηση 2 μηνών, ενώ 20% θα είναι για καθυστέρηση ενός έτους και 30% για καθυστέρηση 3 ετών. Υπενθυμίζεται ότι οι φόροι πληρώνονται πλέον αποκλειστικά στις τράπεζες ή μέσω e-banking. Βασική προϋπόθεση είναι ο φορολογούμενος να έχει εκτυπώσει ή να γνωρίζει την ταυτότητα οφειλής που θα λάβει μέσω Taxisnet. Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα στον πολίτη να πληρώσει μέρος των οφειλωμένων, όσα δηλαδή αντέχει η τσέπη του. Σημειώνεται πως οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν να καταβάλουν τους φόρους με πιστωτική κάρτα, πέραν της έκπτωσης που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών για εφάπαξ καταβολή, π.χ. στον φόρο εισοδήματος, δύναται να πληρώσουν έως και σε 12 άτοκες δόσεις. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα που υπήρχε και στο πρωτοσέλιδο του ζούγκλα.gr. Σχεδόν ανύπαρκτη φαίνεται λοιπόν πως είναι η αντισεισμική προστασία των κρατικών κτηρίων σε όλη την Ελλάδα, καθώς τα τελευταία χρόνια ελάχιστα έχουν γίνει στο μέτωπο της πρόληψης. Έτσι, με εξαίρεση τον προσεισμικό έλεγχο που έχει πραγματοποιηθεί για τα περισσότερα σχολεία στην Ελλάδα που κινδυνεύουν πιο πολύ, έχοντας χτιστεί πριν από τον πρώτο αντισεισμικό κανονισμό του 1959, οι υπόλοιπες οικοδομές είναι ουσιαστικά χωρίς αντισεισμική θωράκιση. Το Μάιο του 2001 άρχισε να εφαρμόζεται το πανελλαδικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτηρίων δημόσιας και κοινοφελούς χρήσης. Ωστόσο, έχει φέρει ελάχιστα αποτελέσματα, καθώς μόνο το 15% των κτηρίων έχουν ελεγχθεί. Η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, καθώς οι υπηρεσίες έχουν αναλάβει να πραγματοποιήσουν αυτόνομα τον έλεγχο. Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών υποστήριζαν τότε ότι αυτού του είδους η εργασία δεν εντάσσεται στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και κάπως έτσι έμεινε στον αέρα. Σημειώνει ο ομότιμος καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Πενέλης. Όλα αυτά ήταν ο έλεγχος σεισμικής επάρκειας, αφορά μόνο στο στάδιο της διάγνωσης, καθώς απαιτείται η εκτέλεση εργασιών αντισεισμικής οχύρωσης των κτηρίων, διαδικασία για την οποία δεν υπάρχουν πόροι. Με άλλα λόγια, ακόμα και αντισεισμικός έλεγχος να έχει γίνει σε ένα κτίριο, απαιτούνται ανάλογα με το πρόβλημα στατικότητας που θα εντοπιστεί εργασίες επισκευής. Ο οπτικός έλεγχος είναι μικρού κόστους. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν οι απαιτούμενες επεμβάσεις αντισεισμικής προστασίας που κοστίζουν πολύ, δεδομένου ότι πρόκειται για χιλιάδες κτίρια σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, τα εγκαταλειμμένα διατηρητέα κτίρια αποτελούν το νούμερο ένα κίνδυνο σε περίπτωση σεισμού, τη στιγμή που υπολογίζεται ότι στην Αθήνα περίπου 1.600 είναι ετοιμόρροπα. Ιδιαίτερα σαφής τώρα ως προς τον ανύπαρκτο έλεγχο που έχει γίνει στα δημόσια κτίρια είναι ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών και επικεφαλής του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κώστας Πυράκος. Ο κύριος Πυράκος, μιλώντας στο ζούγκλα.gr, εξήγησε ότι ενώ έχει εκδοθεί μια υπουργική εγκύκλιο σχετικά με την πραγματοποίηση ελέγχων για τη στατική επάρκεια των δημοσίων κτηρίων, ο έλεγχος μέχρι και σήμερα δεν έχει προχωρήσει επαρκώς.
Ήδη πριν από το σεισμό της Αθήνας υπήρξε υπουργική εγκύκλειος, με την οποία είχε τεθεί το θέμα να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος στατικής επάρκειας και καταγραφής των δημοσίων κτηρίων σε συνδυασμό με τη σεισμική τους ασφάλεια. Δυστυχώς αυτό το θέμα δεν έχει προχωρήσει επαρκώς και βλέπουμε μετά από τόσα χρόνια να έχει πραγματοποιηθεί ο έλεγχος σε μικρό μέρος των κτηρίων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο οποίο μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση έκανε ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας, ο οποίος δήλωσε πως το ράσο του πετάει τριφασικό ρεύμα. Στην εκδήλωση λοιπόν για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, της πρωτοχρονιάτικης πίτας λοιπόν, με συγχωρείτε, στη Δημητσάνα, ο Μητροπολίτης Ιερεμίας εξήγησε ότι όποιος τον πειράξει θα πρέπει να γνωρίζει ότι το ράσο του πετά τριφασικό ρεύμα επειδή είναι ποτισμένο από τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Πάμε να τον ακούσουμε. Τους αρχαίους λέω σήμερα, χριστιανοί μου, ήμουν σε ξένη Μητρόπολη, στην Αθήνα. Τα μάθω αρχιεπίσκοπος, θέλω να τα μάθω. Λοιπόν, και θα του αποδείξω ότι είμαι δεσπότη Δημητσάνας. Στο οποίο με πειράξει, το ράσο μου πετάει τριφασικό ρεύμα, γιατί είναι ποτισμένο από το Γρηγόριο το Πέμπτο. Όταν πήγα στην αυτή, στη Δημητσάνα, στο Πατριαρχείο, λέω ποια είναι η πύλη που κρεμάσαν τον Πατριάρχη, μου λένε αυτή. Έβγαλα το ράσο μου, το κρέμασα εκεί και πήγα παραπέρα και το έβλεπα το καμάρωνα. Λέω να, έτσι θα ήταν κρεμασμένος ο Πατριάρχης από την αυτή. Λοιπόν, είπα στο κύριμά μου σήμερα, χριστιανοί μου, ως αρχαίο Κυριακή σήμερα, ο αρχαίος πήρε το Χριστό σπίτι του. Έχουμε στα σπίτια σας να έχετε το Χριστό, να έχετε εικονίσματα, να έχετε καρδιά, να λιβανίζετε το Χριστό στα σπίτια σας, χριστιανοί μου. Και να φροντίζουμε, ακούτε τώρα, για το μεγάλο σπίτι μας, που το λέμε Ελλάδα. Εκεί να έχουμε το Χριστό στην πατρίδα μας, για να δούμε προκοπή. Πώς θα έχουμε το Χριστό να είναι ο άρχοντας της χώρας μας να κάνει το σταυρό του. Δεν λέμε να κρατάει, λέω, και κομποσχίλια, πού να το βρούμε τέτοιο, αλλά τουλάχιστον να λέει πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στην Παναγιά, όχι να λέει εγώ δεν πιστεύω. Και χριστιανέ, η ψήφος σου, άκου να σου πω, η ψήφος είναι τίμιο πράγμα, τόσο πολύ μεγάλο είναι, ώστε πρέπει να κάνεις το σταυρό σου, ώστε να ρίξεις το ψηφοδέλτιο. Άμα σου λέει ο άλλος ότι δεν πιστεύω, σου το λέει δεν πιστεύω. Εσύ που ανάβεις κατά την κατήρηση παραγκά, θα δώσεις ψήφο σε αυτόν που δεν πιστεύει. Εύχομαι, λέω, η πατρίδα μας η Ελλάδα να έχει το Χριστό, την Παναγιά, την Δέσποινα, την υπέρμαχο στρατηγό μας. Και να δούμε προκοπή καλύτερα, να έχουμε άρχοντα που να πιστεύει στον Χριστό, να τον βλέπουμε στις παραλάσεις, όπως τέτοιον παρακαλώ, δεν έχω κανένα παράπονο, τον κύριο Δήμαρχο, από τον κύριο Περιφερειάρχη, τους άλλους αυτούς, από τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Λιγουρέτζο, είμαι τον κύριο Σκουλαρίκο, απόλυτα ευχαριστημένος είμαι, που είναι ο κύριος Καλύβας. Εμείς με τον κύριο Καλύβα αποδεικνύουμε τη δυο στην Αθαπορτίνη. Εγώ είμαι ημερομελιώτης. Αλλά στην πατρίδα μου, εδώ στην καρδιά μου την ανοίξετε, πρώτα γράφει Ιεροσόλυμα, πάνω πατρίδα, και δεύτερο Κορτινία. Η πατρίδα μου την άφπακτο και χωρέα πατρίδα την έχω λησμονήσει. Δεν πάψει να. Λοιπόν, θα αποδεικνύουμε τον κύριο Καλύβα ότι είμαστε και δύο Κορτίνοι. Αλλά λέει, μαθαίνω στο σπηλό, τα ομώνυμα πέστε, αποθούνται. Μαλώνουμε καμιά φορά επειδή είμαι τα ομώνυμα. Ακούσαμε λοιπόν και τον αναστατωμένο πάτερ, μάλλον γι' αυτό πετάει τριφασικό ρεύμα, την αναστάτωση στην πόλη. Λοιπόν, και να πάμε λίγο τώρα στον Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξήγηλε μεταρρυθμίσεις για την απασχόληση. Προχωράμε, όπως λέει, σε μία σειρά από κέρυες μεταρρυθμίσεις. Με συγχωρείτε να φέρω λίγο πιο μπροστά τον υπολογιστή, να βλέπω και λίγο καλύτερα. Είπε μεταξύ άλλων μετά την σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας, αντικείμενο της οποίας ήταν όθηση στην απασχόληση. Ο κύριος Σαμαράς είπε πως με το πρόγραμμα Atlas θα μπορεί ο εργαζόμενος να βλέπει ηλεκτρονικά όλα του τα ένσημα και τις ασφαλιστικές εισφορές για όλο του το βίο. Παράλληλα, μέσα από τον Atlanta θα καταργηθεί η θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας, ενώ θα βγαίνουν αμέσως οι συντάξεις.
Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι μέχρι το καλοκαίρι το πρόγραμμα Atlas θα είναι έτοιμο κατά 50% και από τα μέσα του 2015 θα είναι απολύτως έτοιμο για όλους. Περνάμε από την παλαιολιθική εποχή στον 21ο αιώνα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εξήγηλε την παράσταση κατά ένα χρόνο παροχής της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ με 50 και όχι 100 ένσημα όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, καθώς και στους μακροχρόνια άνεργους και τις οικογένειες των οποίων η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λύγει στις 28 Φεβρουαρίου. Είμαστε μόνο στην αρχή, αλλά κάθε βήμα που κάνουμε θα είναι σίγουρο, τόνισε ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος επισήμανε πολλές φορές κατά την ομιλία του ότι ο στόχος και η κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη. Στόχος είναι η μακροχρόνια ανάπτυξη με ανταγωνιστικότητα. Τέλειωσε η ανάπτυξη με δανεικά, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Ο Πρωθυπουργός, μάλλον μετά από τη σύσκεψη για την ανεργία στο Υπουργείο Εργασίας. Θα προτιμούσα όμως να τα λέει ο κ. Βρούτσης όλα αυτά, αφού ήταν και στο Υπουργείο Εργασίας. Όχι, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, και αφού μιλάμε τώρα για τον κύριο Σαμαρά, να πάμε να δούμε λίγο τι συζήτησε ο κύριος Σαμαράς με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε αρχικά πως σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στις Βρυξέλλες. Δύο χρόνια λοιπόν μετά τη συνάντηση των ανδρών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσήλθε με στόχο την αναθέρμανση των ελληνορωσικών σχέσεων, ειδικά μετά τις δηλώσεις του κύριου Πούτιν το περασμένο καλοκαίρι, με ως η Ελλάδα είναι χώρα προβληματική για επενδύσεις. Στο διάλογο που έγινε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ο κύριος Σαμαράς έθεσε στον πρόεδρο της Ρωσίας το ζήτημα της μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου, προκειμένου να ανακουφιστεί η οικονομία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ταυτόχρονα επισήμανε πως οι χαμηλές τιμές ενέργειας από τη Ρωσία είναι ιδιαίτερα καθοριστικές για την πορεία ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας μας, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το ρωσικό ενδιαφέρον για τις ιδιωτικοποιήσεις. Παράλληλα, έκανε λόγο για εντυπωσιακά αποτελέσματα μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα του τουρισμού. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη σημαντική αύξηση που σημείωσαν οι Ρώσοι επισκέπτες στη χώρα μας, αλλά και στην ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου, δείχνοντας την Τρένοσε για τη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων. Τέλος, ο κύριος Σαμαράς ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διοργάνωση των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, στην έναρξη των οποίων θα δώσει το παρόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Από την πλευρά του, ο κύριος Πούτιν αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, στο πολύ καλό κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, ενώ τόνισε ότι οι συναλλαγές με την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16%, όπως επίσης και οι επισκέψεις των Ρώσων πολιτών, κυρίως κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Και παραμένουμε στον κύριο Σαμαρά, αλλά πάμε προς την Κεφαλονιά, αφού όπως είπε ο ίδιος, μάλλον να το πούμε διαφορετικά, σε αντεπίθεση πέρασε ο Αντώνης Σαμαράς. Με συγχωρείτε που απλά έβλεπα τον κύριο που κάθεται πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, σε αντεπίθεση λοιπόν πέρασε ο Αντώνης Σαμαράς, εξαπολέοντας πειρά κατά όλων εκείνων οι οποίοι ασκούν κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης και υποστηρίζουν πως τα δημόσια κτίρια δεν ήταν θωρακισμένα σε μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Ο Πρωθυπουργός από το Λιξούριο που βρίσκεται εξήγησε πως ταξίδεψε στο νησί απευθείας από τις Βρυξέλλες, καθώς ήθελε να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι όλη η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στην Κεφαλονιά. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, δεν παρέλειψε να ξεκαθαρίσει πως οι έλεγχοι προχωρούν με ταχύς ρυθμούς, αναφέροντας ενδεικτικά πως μέσα σε 48 ώρες ελέγχθηκαν περισσότερα από 400 κτίρια. Επιπλέον, εξήγησε ότι συγκριτικά με τα χαρακτηριστικά του σεισμού, πολύ μικρός αριθμός των κτιρίων υπέστη ζημιές. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και σπιτιών έχουν θωρακίσει αποτελεσματικά την ιδιοκτησία τους. Παράλληλα, απέρριψε τα περί ελλείψεων στη θωράκιση των δημοσίων κτιρίων, επισημένοντας πως όλες σχεδόν οι δημόσιες δομές, με εξαίρεση μάλλον την οδική σύνδεση ανάμεσα στο Λιξούρι και το Αργοστόλι, λειτουργούν κανονικά. Τα νοσοκομεία λειτουργούν κανονικά, το ίδιο και τα λιμάνια, καθώς και το αεροδρόμιο. Οι ηλικιωμένοι του γυροκομείου Λιξουρίου, σε συνεργασία με την Εκκλησία, έχουν μεταφερθεί στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Υπάρχουν εύκολα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ωστόσο ζήτημα παραμένει στον δρόμο που ενώνει το Λιξούρι με το Αργοστόλι, συμπλήρωσε. Ας πάμε όμως να τον ακούσουμε. Εκεί πέρα να στεγαστούν οι ηλικιωμένοι μας, που δεν είχαν θέρμανση ακριβώς. Από το σύνολο τώρα των δημοσίων κτηρίων, κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα προς χρήση 14 από αυτά
και έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για την αποκατάστασή τους. Τώρα, ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στο ζήτημα των υποδομών. Υπάρχουν προβλήματα εύκολα στο οδικό δίκτυο, εκτός από το πιο δύσκολο που είναι ο δρόμος Λειξουρίου Αργοστολίου, που ελπίζω σύντομα θα αποδοθεί στην κυκλοφορία, αφού όμως προηγουμένως γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Και το Υπουργείο Υποδομών, η Περιφέρεια, οι πάντες έχουν πάρει την εντολή να μπορέσει να υπάρξει η επικοινωνία αυτή διαξηράς το συντομότερο δυνατόν. Τα λιμάνια είναι λειτουργικά, απολύτως, το αεροδρόμιο επίσης. Για τα έργα αποκατάστασης αυτών των υποδομών έχω δώσει συγκεκριμένες εντολές για την επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών που απαιτούνται. Τώρα επίσης να πω ότι ευτυχώς η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού δεν έχει υποστεί κάποιο σοβαρό πλήγμα. Την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στο νησί και κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού για να αρχίσει την όποια αναγκαία αποκατάσταση. Το κράτος, θέλω να καταλήξω με αυτό, όπως οφείλει το κράτος να κάνει, θα συνδράμει, επαναλαμβάνω, για να επιστρέψει η ζωή σε φυσιολογικούς ρυθμούς, με ιδιαίτερη μέρημνα για τον όποιον σεισμοπαθεί και για τις όποιες ευπαθείς ομάδες υπάρχουν. Δεν εφησυχάζουμε σε τίποτα. Το στόχο μας θα τον πετύχουμε. Η κυβέρνηση είναι παρούσα. Οι υπουργοί έχουν ήδη έρθει, θα ξανάρθουν, μέχρι ότου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, όποιος απαιτείται να είναι εδώ, θα είναι εδώ. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Έχω ίδιες εμπειρίες από σεισμούς και ξέρω το χειρότερο πράγμα που μπορεί να λες σε μια περιοχή η οποία αισθάνεται τραυματισμένη είναι πολλά λόγια. Εδώ θέλει συγκεκριμένες πράξεις, έργα. Επαναλαμβάνω, Κεφαλονιά άντεξε. Υπήρχαν στο εξωτερικό εκείνοι οι οποίοι γράφανε παλιά στα τουριστικά, θα θυμάστε, αν θα αντέξει η Κεφαλονιά σε ένα σεισμό. Διαψεύστηκαν αυτές οι κασάνδρες. Και μπορώ να πω ότι η Κεφαλονιά συνεχίζει και αποτελεί ένα πανέμορφο και απολύτως ασφαλή τουριστικό προορισμό. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω με λίγα λόγια. Είναι η κατάσταση. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ήταν παρόντα και να ξέρετε ότι είμαστε αισιόδοξοι, όλα θα πάει καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Σαμαρά και να περάσουμε στη Δημοκρατική Αριστερά και στον Φώτη Κουβέλη. Έτσι λοιπόν ο Φώτης Κουβέλης συναντήθηκε με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τη Δημοκρατική Αριστερά. Η συνάντηση έγινε για να γίνει η πρώτη επαφή με τον νέο εκπρόσωπο τύπου, τον Χρήστο Μαχαίρα. Ο πρόεδρος της Δημάρες σηκώθηκε από το τραπέζι, έχοντας στο πλευρό του τον Χρήστο Μαχαίρα, αλλά και τον Θεόδωρο Μαργαρίτη και εξαπέλυσε επίθεση στο Πασόκ. Παράλληλα, όμως, προανήγγειλε εκπλήξεις στο επόμενο διάστημα στο πεδίο των συνεργασιών. Πορευόμαστε διευρύνοντας το χώρο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Πολλά πράγματα είναι σε εξέλιξη και θα έχουν ευτυχή κατάληξη. Η Δημάρ, μετά τις αποφάσεις της με όποιους βουλευτές εκλέξει, θα είναι μέλος των σοσιαλιστών δημοκρατών της Ευρώπης. Ο πρόεδρος της Δημάρ εξαπέλυσε επίθεση στον Ευάγγελο Βενιζέλο και απάντησε στις κατηγορίες που είχε εκτοξεύσει ο πρόεδρος του Πασόκ. Δεν αναγνωρίζουμε κανένα μονοπόλιο σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Ηθικοί, ανήθικοι τέτοιοι σχολιασμοί δεν έχουν σχέση με τη Δημάρ. Ο κ. Κουβέλης τόνισε πως το ελληνικό πρόβλημα δεν έχει λυθεί και εκτίμησε ότι η Δημάρ θα καταγράψει πολύ καλές επιδόσεις στις ευρωεκλογές, για τις οποίες όμως σημείωσε ότι περιμένει άνοδο των ευρωσκεπτικιστών. Και να πάμε λίγο στον Μανώλη Γλέζο, ο οποίος σφόδρα ενοχλημένος και εκνευρισμένος εμφανίστηκε το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς με όλους εκείνους που έσπευσαν να μιλήσουν για βόμβα Γλέζου στη Βουλή. Όσοι δεν κατάλαβαν τι εννοούσε ο Μανώλης Γλέζος, είναι τουλάχιστον ηλίθιοι. Έσπευσαν να διευκρινίσουν οι στενοί τους συνεργάτες. Βόμβα παραπληροφόρησης από τους πανικόβλητους χειροκροτητές της κυβέρνησης, συγκυβέρνησης μάλλον, που καταραίει. Είναι πέρα από κάθε λογική το κομμάτι της ομιλίας του βουλευτή, με το οποίο ηρωνεύεται ο Μανώλης Γλέζος την αδύναμη και πανικόβλητη κυβέρνηση,
να το μετατρέπουν σε δήθεν πρόταση συνεργασίας ή και παντελώς ανίκανη να καταλάβουν την ηρωνία, συνεπώς επικίνδυνη ή είναι τόσο πανικόβληπτη που πατάνε πάνω στην ηρωνία για να βρουν σανίδα σωτηρίας. Είναι η οργισμένη απάντηση του Μανώλη Γλέζου σε όσους έσπευσαν να τον ερμηνεύσουν με ένα διαφορετικό τρόπο από εκείνο που καταλάβαμε εδώ στο κοινοβούλιο οι περισσότεροι. Ίσως είναι η πρώτη φορά που ο Μανώλης Γλέζος χρησιμοποιεί τόσο σκληρή γλώσσα στους ανθρώπους που τον παρερμήνευσαν. Και από τον Μανώλη Γλέζο να πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, όπου κατηγόρησε, ο οποίος μάλλον κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θέλει να κουκουλώσει τις ευθύνες της τραγωδίας που βιώνει η χώρα και ο λαός, γι' αυτό και προσπαθεί να κρύψει την έρευνα που διεξάγει το Ευρωκοινοβούλιο. Γι' αυτό, σύντομα, όπως είπε, η επόμενη κιόλας βουλή με την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ θα συστήσει εξεταστική. Τι συσταστεί λοιπόν εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει όλη την αλήθεια για το μνημόνιο και θα αποδώσει τις ευθύνες εκεί όπου ανήκουν, προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί και επιδιώκει να χυθεί άπλετο φως στο ντροπιαστικό παρασκήνιο των μνημονίων, καθώς και να τεκμηριωθεί για ακόμη μία φορά η απόλυτη χρεοκοπία της μνημονιακής πολιτικής. Ο κύριος Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θέλει να κουκουλώσει τις ευθύνες της τραγωδίας που βιώνει η χώρα και ο λαός, γι' αυτό και προσπαθεί σχεδόν να κρύψει την έρευνα που διεξάγει το Ευρωκοινοβούλιο. Γι' αυτό, σύντομα, όπως είπε, η επόμενη κιόλας βουλή με την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ θα συστήσει την εξεταστική. Το Ευρωκοινοβούλιο, ο πιο δημοκρατικός ευρωπαϊκός θεσμός, έκανε το βήμα που η Ελληνική Βουλή δεν τόλμησε να κάνει. Με ευθύνη φυσικά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αναφέρει σε δήλωσή του σχετικά με την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Ευρωβουλής, ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι δυστυχώς με την ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, η παρουσία της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα καθυστέρησε, ενώ η κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα του κόμματός του για ουσιαστική συζήτηση σε βάθος ανάμεσα στους συνεισηγητές και τις εμπλεκόμενες κοινοβουλευτικές επιτροπές σε πλήρη σύνθεση. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι η παρουσία της Επιτροπής στην Ελλάδα θα έπρεπε να συνοδεύεται από την ευρύτερη δυνατότητα διαλόγου αλλά και από μια συντονισμένη διεθνή προσπάθεια εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, ώστε να γίνουν φανερές και κατανοητές διεθνώς όλες οι πτυχές της ελληνικής ανθρωπιστικής κρίσης. Και από τον κύριο Τσίπρα να πάμε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Δένδια. Η αστυνομία φαίνεται λοιπόν πως θα διαχωριστεί σε τρεις κλάδους. Της τάξης, της ασφάλειας, των αλλοδαπών και προστασίας συνόρων. Τη νέα λοιπόν μορφή που θα έχουν αστυνομία, πυροσβεστική και γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας παρουσίασε εχθές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας. Το σχέδιο του νόμου κατατίθεται σήμερα εχθές μάλλον κατατέθηκε Τετάρτη προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Η αστυνομία μάλλον διαχωρίζεται πλέον σε τρεις κλάδους, όπως είπαμε, της τάξης, της ασφάλειας και αλλοδαπών και προστασίας συνόρων. Ο κύριος Δένδιας μίλησε για αναβάθμιση της εκπαίδευσης και στα δύο σώματα, ενώ η πυροσβεστική θα χωριστεί σε δύο κλάδους, επιχειρήσεων και υποστήριξης. Και σύμφωνα με τον Υπουργό θα γίνει επιχειρησιακός βραχίωνας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και πάμε τώρα στον κύριο Γεωργιάδη, όπου φαίνεται πως έχει μετοπική με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών. Έτσι λοιπόν, σφοδρή αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών Δημήτρη Βαρνάβα είχε ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο της διαφωνίας του επί του επίμαχου νομοσχεδίου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που συζητείται για δεύτερη ημέρα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Ο κύριος Βαρνάβας χαρακτήρισε τον Υπουργό ανάγωγο και ημιμαθή, υποστηρίζοντας ότι δεν ξέρει τη διαφορά νοσοκομείου και κέντρου υγείας. Βολές λοιπόν που προκάλεσαν την έκρηξη του Άδωνη Γεωργιάδη που ανταπέδωσε τις Ήβρες, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών κολοτούμπα. Ενώ πρόσθεσε ότι ο κύριος Βαρνάβας κάνει πολιτικές πιτσικουλιές. «Σας λένε Άδωνη και Σπυρίδων, λέγεστε όμως και Ηρόστρατο», σχολίασε ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, παραπέμποντας τον εμπριστή της αρχαιότητας που προκειμένου να μείνει το όνομά του στην ιστορία το 356, πυρπόλησε τον ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο. «Έχω μείνει άναυδη από το κολοτούμπα και τις πολιτικές τσικουλιές», άκου εκφράσει που χρησιμοποιεί ο Υπουργός Υγείας. Τραγικό. Λοιπόν, και πάμε τώρα στον Υπουργό Ανάπτυξης, στον Κωστή Χατζηδάκη,
όπου στόχος των τραπεζών, σύμφωνα με τα όσα συμφώνησαν εχθές, είναι ως τα τέλη του Μαρτίου να έχουν διοχετευθεί 2 δις ευρώ. Περισσότερα λοιπόν από 1,174 δις ευρώ έχουν διατεθεί έως τώρα από τις τράπεζες για την ενίσχυση της ρευστότητας μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος των τραπεζών, σύμφωνα με το όσα συμφώνησαν την Τετάρτη, όπως είπε μάλλον ο κύριος Χατζηδάκης, ό,τι αφορά τις τράπεζες, οι οποίες δεν δίνουν χρήματα με το ρυθμό που έχει συμφωνηθεί, συμφωνήθηκε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να επιταχύνουν τους ρυθμούς τους. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος κύριος Ζανιάς, ο ρυθμός αύξησης ενίσχυσης της ρευστότητας μεταξύ του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου ήταν 28%, γεγονός ενθαρρυντικό για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Και κάπου εδώ να πάμε λίγο να δούμε και τα διεθνή μας. Θα ξεκινήσουμε με τη Γερμανία και την Άγγελα Μέρκελ. Στόχος λοιπόν της πολιτικής της Γερμανίας είναι να βγει η Ευρωζώνη ισχυρότερη από την κρίση. Υπογράμμισε στις προγραμματικές της δηλώσεις ενώπιον της Ολομέλειας της Ομοσπονδιακής Βουλής η Άγγελα Μέρκελ. Τόνισε δε πως η Γερμανία είναι πυλώνας οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα το Ουκρανικό, η καγκελάριος ανέβασε τους τρόνους προς την Ουκρανική κυβέρνηση, λέγοντας πως πρέπει να εισακουστούν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Σε ομιλία της σχετικά με την εξωτερική πολιτική της νέας γερμανικής κυβέρνησης, η Μέρκελ είπε ότι ακόμη παραμένει ανοιχτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Κίεβο για την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης. Η πίεση που ασκείται μέσω των διαδηλώσεων οδήγησε σε σοβαρές συνομιλίες για τις απαραίτητες πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία, είπε η καγκελάριος, εκφράζοντας την υποστήριξή της προς τα δικαιολογημένα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Πρέπει να εισακουστούν, δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Μέρκελ. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει απασχολήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μιλάμε για την υπόθεση της μικρής Μαντλίν. Οι Βρετανοί λοιπόν ερευνητές που έχουν αναλάβει την έρευνα για την εξαφάνιση της μικρής Βρετανίδας Μαντλίν Μακάν το 2007 στην Πορτογαλία έχουν συνομιλίες με Πορτογάλους, συναδέλφους τους, εν ώψη της ενδεχόμενης σύλληψης τριών υπόπτων, έτσι όπως ανακοίνωσε εχθές ο αγγλικός τύπος. 4 detective της Scotland Yard έφτασαν την Τρίτη στο Αλγκάρβε, στη νότια Πορτογαλία, προκειμένου να διεξάγουν μια μυστική συζήτηση 4 ωρών με Πορτογάλους αστυνομικούς και εισαγγελείς, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mirror, η οποία επικαλείται μια ανώνυμη πηγή. Οι τρεις ύποπτοι εκτιμάται ότι ανήκουν σε μια συμμορία διαρρηκτών, διευκρίνησε η Βρετανική Ταμπλόιντ, και είχαν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων μετά την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν. Οι γονείς του κοριτσιού κάθονται σε αναμένα κάρβουνα, ανέφερε η πηγή. Στις αρχές λοιπόν του Νοεμβρίου, η Πορτογαλική αστυνομία, η οποία το 2008 είχε βάλει στο αρχείο την υπόθεση έπειτα από 14 μήνες αμφιλεγόμενων ερευνών, άνοιξε και πάλι την έρευνα και ακολούθησε, σύμφωνα με μια τοπική εφημερίδα, τα ίχνη ενός πρώην εργαζομένου στο ξενοδοχείο που διέμενε η οικογένεια Μακάν, όταν το τρίχρονο κοριτσάκι εξαφανίστηκε το 2007. Αφού πέρασαν 2 χρόνια μελετώντας την υπόθεση, οι Βρετανικές αρχές άνοιξαν επισήμως δική τους έρευνα τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο, έδωσαν στη δημοσιότητα 2 σκίτσα ενός άνδρα που εθεάθη να μεταφέρει ένα παιδί με ξανθά μαλλιά τη νύχτα της εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και με αυτό το πολύ όμορφο και αξιάγαπητο κοριτσάκι, κρίμα γι' αυτό, όπως και για τα υπόλοιπα παιδιά που χάνονται κάθε καλοκαίρι. Και κάθε χρόνο μάλλον, κάθε μέρα ακόμα καλύτερα. Και να πάμε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου μέτρα και την ενίσχυση της μεσαίας τάξης εξήγηλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι θα δράσει με ή χωρίς τη συγκατάθεση του Κογκρέσου. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μεταρρύθμιση στο σύστημα υγείας, ο Μπάρακ Ομπάμα κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους να καταθέσουν μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Η πολιτική του Προέδρου κάνει πιο δύσκολη τη ζωή των πολιτών. Έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν λάβει ειδοποιήσεις ακύρωσης. Δεν μπορούν πλέον να επισκεφτούν τον γιατρό τους. Δεν πρέπει τα πράγματα να γίνουν όπως ήταν στο παρελθόν. Αλλά η μεταρρύθμιση δεν λειτουργεί, ανέφερε η Ρεπουμπλικανή Κάθι Μακμόρις Ρότζερς. Οι εξαγγελίες του Αμερικανού Προέδρου προκάλεσαν αντιδράσεις και από το Tea Party. Οι υπερσυντηρητικοί θεωρούν ότι για την κοινωνική ανισότητα ευθύνεται η κυβερνητική πολιτική. Αυτό που πηγάζει, από πού πηγάζει η ανισότητα? Φυσικά από την κυβέρνηση. Κάθε φορά στερεί από τους Αμερικάνους τα δικαιώματα
και τις ευκαιρίες τις οποίες παρέχει στους πολιτικούς και τους γραφειοκράτες και τα μεγάλα συμφέροντα, δήλωσε ο γερουσιαστής που βλέπετε και στα πλάνα σας, ο κύριος Μάικλι, που ανήκει στο κόμμα του Τσαγιού. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και να ξαναπάμε πάλι πίσω στην... Με συγχωρείτε. Και να πάμε στην Κούβα, όπου η Αβάνα φιλοξενεί αυτές τις ημέρες την Περιφερειακή Σύνοδο των Χωρών της Νοτιού και Κεντρικής Αμερικής, με τις προέδρους της Αργεντινής Κριστίνα Φερνάντες Κίρχνερ και της Βραζιλίας Ντίλμα Ρουσέφ, συναντήθηκε ο ιστορικός ηγέτης της Κούβας, Φιντέλ Κάστρο, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του. Η Αβάνα φιλοξενεί αυτές τις μέρες την Περιφερειακή Σύνοδο των Χωρών της Νοτιού και Κεντρικής Αμερικής. Ο ιστορικός ηγέτης της Κούβας συναντήθηκε την Τρίτη και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν. Συζήτησαν μεταξύ άλλων για την κλιματική αλλαγή και τον εμφύλιο στη Συρία. Ενώ σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο επικεφαλής του οργανισμού έκανε επικρίσεις για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα. Ο κύριος Μπαν Κι Μουν εξέφρασε την ελπίδα ότι η κουβανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη διεθνή κοινότητα για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πού να πάμε τώρα. Σκέφτομαι. Να πάμε... Να πάμε λοιπόν στο Μαντέλα. Ο δρόμος προς την ελευθερία. Μια απίστευτη λοιπόν ιστορία που ενέπνευσε ολόκληρο τον κόσμο. Η ταινία Μαντέλα, ο δρόμος προς την ελευθερία, παρουσιάζει τη θρηλυκή ζωή του Νέλσον Μαντέλα, ενός απλού ανθρώπου που παρά τις προκλήσεις της ζωής θριάμβευσε και καθιερώθηκε ως πρότυπο της σύγχρονης εποχής. Ικανός πολιτικός, με σπάνια ευφυΐα, ο Νέλσον Μαντέλα κατάφερε να επιτύχει την ειρήνη σε μια χώρα που βρισκόταν στο χείλος του εμφυλίου πολέμου και είναι πλέον ανεξίτηλα γραμμένος στην ιστορία ως ο σπουδαιότερος ειρηνιστής της εποχής του. Στην ταινία συναντάμε τον Μαντέλα σε όλα τα στάδια της ζωής του, ως νεαρό αγόρι που φυλάει το κοπάδι του πατέρα του στο Τράνσκι της Νότιας Αφρικής, ως δικηγόρο που αγοράζει ακριβά κουστούμια και αυτοκίνητα στο μεταπολεμικό Johannesburg, ως ένοπλο επαναστάτη και συνήγορο του λαού της Νότιας Αφρικής στην εποχή του δολοφονικού Apartheid, ως καταζητούμενο που φυλακίζεται στο Robben Island και τέλος ως τον πρώτο δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο της Νότιας Αφρικής. Με τα χρόνια ο Μαντέλα μαθαίνει να συγχωρεί και να κερδίζει την εμπιστοσύνη των εχθρών του. Πατέρας και παππούς παιδιών που δεν γνώρισε ποτέ, αποφυλακίζεται για να κυβερνήσει τον λαό του. Το νεαρό αγόρι που έτρεχε ξυπόλυτο στους λόφους έγινε ο πρόεδρος μιας ελεύθερης και δημοκρατικής Νότιας Αφρικής. Κανένας άνθρωπος στην ιστορία δεν κατέφερε ό,τι ο Νέλσον Μαντέλα. Από πολεμιστής σε ειρηνοποιός, άλλαξε τη χώρα του και την έκανε πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο. Το τίμημα που πλήρωσε ήταν βαρύ, αφού χώρισε από τη γυναίκα της ζωής του, τη Γουίνι. Την ίδια στιγμή που ο Νέλσον Μαντέλα μάθανε στον εαυτό του να συγχωρεί, εκείνη μάθανε να μισεί. Όταν επιτέλους ήταν ελεύθερος να κυβερνήσει την Νότια Αφρική σε περίοδο ειρήνης, η γυναίκα που υπήρξε δίπλα του μια ζωή ήθελε πόλεμο. Ας δούμε το τρέιλερ της ταινίας. Να σου πω, αν είστε, ξέρω, εγώ θα φανταζόμουν τον Μαντέλα. Αρχικά να τον έπαιζε ο Ντάνζελ Ουάσιγκτον και μετά ο Μόργαν Φρίμαν, έτσι πιο μεγάλο. Ναι, εντάξει, αλλά θα του πήγαινε. Και αυτός βέβαια του ταιριάζει πάρα πολύ. Ας πάμε να δούμε το τρέιλερ και επιστρέφουμε. Nelson Mandela. Amanda! You are Winnie Madikizela, the first black social worker they've ever hired, and you are the most beautiful girl I've ever seen. I heard you have a lot of girlfriends. I'm different. This is your final warning! They're not breaking any laws. I will be stronger, they'll call me freedom. Something has to change. For 50 years we have been talking peace and non-violence. Not anymore. When I get older, I will be stronger. And
aluminium powder mixed with an acid catalyzes, and you've got. If the blacks take over, our country is finished. What is it that you personally want? I have beautiful children and a beautiful wife. I want them to walk free in their own land. The situation on the streets is out of control. Somebody wants me. The accused are responsible for acts of sabotage with the intention of overthrowing the government. Nelson Mandela, do you plead guilty or not guilty? My lord, it is not I but the government that should plead guilty. You will never leave here. You will never touch a woman or a child again. It's a pity they didn't hang you. I'm going to make sure you wish they had. The more they oppress us, the harder we fight. Freedom. It is an ideal for which I am prepared to die. Shall we begin? Πολύ ωραία φαίνεται και να πάμε στην Ουκρανία, όπου στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Ουκρανικού Κοινοβουλίου βρίσκεται το ζήτημα της χορήγησης αμνηστίας στους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Σημειοτριβής αποτελεί η δικαστική έρευνα και η άσκηση διώξεων εναντίον όσων ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή. Το Κόμμα των Περιφερειών επιθυμεί τη χορήγηση γενικής αμνηστίας σε όλους τους εμπλεκόμενους στα επεισόδια. Η αντιπολίτευση ζητεί την απελευθέρωση χωρίς όρους όλων των συλληφθέντων, αλλά και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για τους βασανισμούς και τους θανάτους διαδηλωτών. Ο πρώτος πρόεδρος ανεξάρτητης Ουκρανίας, Λέωνιντ Κραβτσούκ, προειδοποίησε ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος του εμφυλίου πολέμου, ενώ απίφθινε έκκληση στους βουλευτές να συμβάλλουν στην άρση του αδιεξόδου. Το κυβερνών κόμμα που υποστηρίζει τον Βίκτορ Γιανουκόβιτς κάλεξε τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν τους δρόμους εντός 15 ημερών. Εκείνοι όμως δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν και παραμένουν στα οδοφράγματα. Στη συνεδρίαση της προηγούμενης Τρίτης, η Βουλή αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία την κατάργηση του νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Την παρέτηση λοιπόν που υπέβαλε ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Μίκο Λαζάρ, αυτό το προηγούμενο διάστημα, είχε ρίξει λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές τρομοκράτες και εξτρεμιστές, ενώ είχε κάνει λόγο για απόπειρα πραξικοπήματος. Παραμένουμε στην Ουκρανία, όπου η αμνηστία στους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των τελευταίων μηνών αποδεικνύεται το μεγαλύτερο αγκάθιση διαπραγματεύσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Ουκρανία. Αυτό ήταν και το αντικείμενο της δεύτερης συνεδρίασης των βουλευτών. Την υιοθέτηση περισσότερων μέτρων που θα οδηγήσουν στην εθνική ενότητα ζήτησε και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, στην τηλεφωνική ομιλία που είχε με τον πρόεδρο Γιανουκόβιτς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Η πλευρά Γιανουκόβιτς, που ψήφισε την ακύρωση του νόμου περί διαδηλώσεων, ζητά από τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν και να αποκατασταθεί η τάξη. Ωστόσο, οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους, προσθέτοντας και άλλες διεκδικήσεις στη λίστα τους. Ο επόμενος τίτλος λέει «Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος για τα μάτια της Σκάρλετ Γιόχανσον». Στο επίκεντρο λοιπόν μιας διαμάχης με διπλωματικές διαστάσεις βρίσκεται η ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον. Αιτία το γεγονός ότι πρωταγωνιστεί σε μια διαφημιστική καμπάνια για την προώθηση των αψυκτικών της εταιρείας Ισραηλινών Συμφερόντων, Soda Stream, η οποία έχει την έδρα της στα Παλαιστινιακά εδάφη. Το προϊόν που επιτρέπει στους καταναλωτές να δίνουν τη γεύση της αρεσκίας στους στάν αψυκτικά έχει κατακλείσει την παγκόσμια αγορά. Παράλληλα, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων από παλαιστινιακές οργανώσεις. Θεωρούν τη λειτουργία του εργοστασίου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη παράνομη, άποψη που απορρίπτει ο Διευθύνος Σύμβουλος εταιρείας. Η εταιρεία μας είναι μοναδική, διότι βρίσκεται στη Δυτική Όχθη. Απασχολούμε διαφορετικής προέλευσης άτομα. Παλαιστίνοι εργάζονται δίπλα σε Ισραηλινούς, Άραβες και Εβραίους. Περισσότεροι από 1.200 εργάτες δουλεύουν αρμονικά και ειρηνικά μαζί. Είμαστε υπερήφανοι που βρισκόμαστε εδώ. Με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρουμε στην ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή, υποστηρίζει ο Ντάνιελ Μπιρμπάουμ. Η συμμετοχή λοιπόν της Γιόχανσον στην επίμαχη διαφημιστική καμπάνια προκάλεσε αμηχανία στην μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam.
Η πασίγνωστη ηθοποιός αποτελεί από το 2005 παγκόσμια πρέσβυρα του κινήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας. Η Johansson υποστήριξε πως δεν αποσύρεται από τη διαφήμιση των προϊόντων SodaStream, δηλώνοντας παράλληλα υπερήφανη για το έργο της στην Oxfam. Ωστόσο, η ανθρωπιστική οργάνωση διαχωρίζει τη θέση της, διευκρινίζοντας ότι βρίσκονται σε διάλογο με την ηθοποιό πάνω σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Και κάπου εδώ νομίζω ότι, Ανέστη, ας πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι, έτσι για λίγο, και επιστρέφω. Καλησπέρα σήμερα και πάλι, μας μένουν μόνο 5 λεπτάκια για να τελειώσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως θα πάμε να δούμε ένα πολύ ευχάριστο βίντεο, στο οποίο, όσο τετριμένη και αν είναι η φράση «ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου», δεν μπορούμε να μην την ανακαλούμε όταν βλέπουμε σκηνές σαν και αυτήν. Στο ακόλουθο βίντεο «Σκυλάκος», λοιπόν, που θα δούμε όχι μόνο φυλάει το ποδήλατο του αφεντικού του, αλλά δείτε τι κάνει όταν επιστρέφει. Πάμε να το δούμε. Αχ, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, και πάμε σε μια ταινία που έχουμε να σας προτείνουμε. Η ταινία ονομάζεται «Η Λιμουζίνα». Ο Μάρκος, η Κολέτ και ο Μαξ ξεκινούν από το Παρίσι της δεκαετίας του 60 προκειμένου να επιχειρήσουν ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο στην Ελλάδα του σήμερα. Μέσα από συναντήσεις με διάφορα μυθικά και φανταστικά πρόσωπα, περνούν από την ξεχνιασά των νιάτων στην ωριμότητα. Η Λιμουζίνα μεταφέρει τους επιβάτες της ανάμεσα σε χρόνια, τόπους και κινηματογραφικά είδη, για να αναδειχθεί σε γνήσιο δημιούργημα του Παναγιωτοπουλικού σύμπαντος. Το φίλιν, λοιπόν, που ξεπήδησε απροσδόκητα μέσα από μια συλλογή διηγημάτων, στην οποία ο Νίκος Παναγιωτόπουλος έλαβε από έναν φίλο στο Παρίσι, ακολούθησε τις διαθέσεις και τους χρόνους του δημιουργού του. Όπως μαρτυρά και ο παιχνιδιάρικος τίτλος, πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων, ένα σύγχρονο παραμύθι πάνω στις περιπέτειες της ενηλικίωσης. Μια ταινία με αυτοσχεδιασμούς, με δοκιμές σκέψεων, ένα παιχνίδι με το παράδοξο και μια τολμηρή αυθαιρεσία. Στο επίπεδο της κινηματογραφικής σύμβασης, ο Νίκος Κουρίς συναντιέται ξανά με τον αγαπημένο του δημιουργό, ενώ η Δούκισσα Νομικού κάνει εδώ το κινηματογραφικό της ντεμπούτο. Όπως είπαμε, τη σκηνοθεσία έχει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Το σενάριο είναι βασισμένο σε διήγημα του Ζάχου Παπαζαχαρίου. Παραγωγός είναι ο Νικόλας Αλαβάνος και, όπως είπαμε, παίζουν ο Νίκος Κουρίς, η Δούκισσα Νομικού, ο Δημήτρης Καταλήφος, ο Παύλος Χαϊκάλης, ο Τάκης Πυριδάκης, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Ακύλας Καραζήσης, ο Στάθης Λιβαθινός, ο Άντριαν Φρίλινγκ, ο Δημήτρης Πιατάς, ο Μάκης Παπαδημητρίου, ο Λευτέρης Βοιατζής και ο Νικόλας Χανακούλας.
Να το ακούσουμε κιόλας λίγο έτσι από εδώ που είναι. Κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Θα σας το πω πει ότι μοιάζεται με τον Σάμουελ Μπέκετ. Το φίλος μου μοιάζει και αυτός με τον Φερνάντο Αραμπάλ. Τι Μπέκετ και Μπέκετ λέτε εσείς οι Έλληνες. Κι εγώ καλλιτέχνης είμαι, αλλά σε μια άλλη τέχνη. Την τέχνη της μεταμόρφωσης των ανθρώπων. Ψάχνω ήρωες για το καινούργιο μου βιβλίο. Και δεν μου κάθονται. Πιστεύεις πως είναι η Επανάσταση? Ψάχνατε κάποιον? Τον κύριο Σάμουελ Μπέκετ. Μπερδεύεις τον Νόρμαν Μέιλερ με τον Άρθουρ Μίλερ. Εισάσχεται. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Ο Άγιος Ανδρέας είναι μακριά από εδώ? Εγώ, κύριε, είμαι κομμουνιστής και τους Αγίους έχω χαιρεμένους. Από ποιο μέρος της Γαλλίας της, Πολέτ? Από τη Λιμός. Είμαι μια λιμουζίνα. Η κυρίες από τη Λιμός ονομάζονται λιμουζίνες. Εμείς πάλι λιμουζίνες λέμε τα πολυτελεία. Σας προτείναμε λοιπόν κινηματογράφο, να σας προτείνουμε και πριν το τέλος και ένα θεατρικό έργο. Φάουστ λοιπόν. Τρία χρόνια μετά την τελετή των εγγενείων, τη ειδική του σύλληψη και σκηνοθεσία, ο Μιχαήλ Μαρμαρινός επιστρέφει στην κεντρική σκηνή της στέγης και για πρώτη φορά καταπιάνεται με τον αρχιετυπικό μύθο της νεότερης ευρωπαϊκής σκέψης. Αυτόν του Φάουστ. Αντλώντας λοιπόν το υλικό από το έργο Κοιτίδα του νεότερου ευρωπαϊκού πνεύματος, τον Φάουστ, του Johann Wolfgang von Goethe, στην έμετρη μετάφραση του Πέτρου Μάρκαρη, έχοντας επισκεφτεί τον προγενέστερο δόκτωρα Φάουστους, του Christopher Marlowe, και αξιοποιώντας τόσο τις μεταμορφώσεις του μύθου, όσο και μια σειρά από διακειμενικές αναφορές, μεταγραφές, ίσως και προσωπικές αφηγήσεις και ομολογίες, ο Μαρμαρινός διευθύνει μια παράσταση περιπέτειας στο βυθό της δυτικής ποιήσης, φιλοσοφίας και ιστορίας, αλλά και της ανθρώπινης ψυχής με έναν εξαιρετικό θίασο και τον Ακύλα Καραζήση στις διαδρομές του Φάουστ. Μια απόλυτα προσωπική κατάβαση στη σκοτεινιά της ανθρώπινης επιθυμίας σε αυτή την νέκεια του ευρωπαϊκού πνεύματος. Ένα κείμενο επιχείρημα που ταξιδεύει μαζί σας σε κάθε περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Έτσι περιγράφει το πολλά υποσχόμενο επιχείρημα ο ίδιος ο πρωτοπόρος Έλληνας σκηνοθέτης, που εδώ και 30 χρόνια μας προσφέρει ρηξικέλευτα θεατρικά διαβήματα. Όπως είπαμε, τη σκηνοθεσία την έχει ο κύριος Μαρμαρινός, ενώ ερμηνεύουν ο Ακύλας Καραζήσης, η κυρία Τζίμου, η κυρία Σαουλίδου, η κυρία Νικολούζου, η κυρία Τοπαλίδου. Τη μετάφραση την έχει κάνει ο κύριος Μάρκαρης, τη μουσική την έχει συνδέσει ο κύριος Καμαρωτός και φωτογραφία μάλλον ο κύριος Δρακουλαράκος. Αυτά λοιπόν για σήμερα, την 5η 30 Ιανουαρίου. Ανανεώνουμε λοιπόν. Κάπου εδώ μάλλον τελειώσαμε. Ακολουθεί το ψυχαγωγικό και ενημερωτικό μαγκαζίνο Ζούγκλα Vibes με την Ηρώ Κοφού. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στις 7 ακριβώς θα βρίσκεται εδώ η Νικόλετα Τσίκου να σας ενημερώσει με όλα τα θέματα που απασχολούν τόσο την ελληνική όσο και την διεθνή επικαιρότητα. Από εμένα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο από εμένα. Γεια σας.